Μένουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα στην αγορά και το τι λένε οι επιχειρηματίες και οι έμποροι. Φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΚ τον κύριο Γιάννη Μητλιάγκα, το πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Κύριε Μητλιάγκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης όσον αφορά στα ευάλωτα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις. Έχουμε δει την τελευταία περίοδο ότι τα καύσιμα έχουν χτυπήσει τα βάνη, η ενέργεια και ειδικά το ρεύμα έχει φτάσει στα ύψη. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στους επιχειρηματίες και τι ζητάτε πλέον εσείς και αν σας ικανοποιεί αυτό το νέο πακέτο μέτρων στήριξης της κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε? Λοιπόν, κάθε μέτρο, να το πούμε ότι είναι ευπρόσδεκτο, ειδικά όταν αφορά μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, όπως είδαμε και στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, είναι ξεκάθαρο ότι το μέτρο αυτό μπορούμε να το εκλάβουμε ως ένα βοήθημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από την συγκεκριμένη δέσμη μέτρων και γι' αυτό υπήρξε, πιστεύω, και η αναφορά για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ξεκάθαρο ότι πάνε να δημιουργηθούν παρόμοιες συνθήκες με τις συνθήκες του COVID. Απλά δεν τα δημιουργεί η πανδημία, αλλά τα δημιουργεί η έκρηξη του πληθωρισμού και το ενεργειακό κόστος. Οπότε, αν καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει ένα παρόμοιο πλαίσιο με το πλαίσιο του COVID, πιστεύω ότι θα έχουμε την πραγματική ελάφρυνση στους επιχειρηματίες και γενικότερα στην κοινωνία, διότι αυτό είναι μια αλυσίδα. Αν δεν συμβεί αυτό, είναι ξεκάθαρο ότι όποια μέτρα αυτής της μορφής θα είναι απλά μέτρα απάλυνσης, ανακούφισης προσωρινής και δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να δούμε σοβαρές ανατιμήσεις και σοβαρά προβλήματα και στην εφοδιαστική αλυσίδα που ήδη είχαν δημιουργηθεί με τις επιπτώσεις του κορονοϊού, τώρα να δημιουργούνται από τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστου. Η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας ποια είναι, κύριε Πρόεδρε? Βλέπουμε πάντως ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα και ειδικά όσον αφορά, μιλάω με ανθρώπους του χώρου της εστίασης, ότι έχουν αυξηθεί όλα τα εμπορεύματα, πιέζονται πάρα πολύ οι επιχειρηματίες. Ποια εικόνα καταγράφεται και στην περιοχή μας? Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η περίοδος, η δύσκολη, ίσως τη δούμε μέχρι και το Μάιο. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι μεγαλύτερη, δεν θα είναι μόνο μέχρι το Μάιο, γιατί δεν είναι μόνο τα ζητήματα της θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος παραμένει. Οπότε θεωρώ ότι όντως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή τη στιγμή το να επιχειρείς είναι, να το πούμε έτσι, μια πολύ, πολύ σύνθετη και δύσκολη διαδικασία. Προφανώς δεν μπορεί όλο το κύμα να μετακυληθεί στον καταναλωτή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς οι επιχειρηματίες. Ωστόσο, οι καταστάσεις οι οποίες καταγράφονται και προβλέπονται δεν είναι ευίωνες για το επόμενο διάστημα. Και να το πω ότι και εμείς, βρισκόμενοι, ας πούμε, σε αυτό που λέμε απολιγνητοποίηση, θα πρέπει να δούμε ειδικά έξτρα πρόσθετα μέτρα σε αυτό που λέμε ένα διαρκές εξοικονομώ αυτονομό για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις. Έχει γίνει αναφορά από τον Υπουργό Ανάπτυξη για δημιουργία ενός γιγαντιαίου εξοικονομώ στην έννοια της βιομηχανίας και της βιομηχανίας. Περιμένουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις να πάρουν καθολικό χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να υλοποιηθούν όλα αυτά, το κόστος βγαίνει στην τσέπη των πολιτών και φυσικά στους επιχειρηματίες. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η επιχειρηματική κοινότητα αλλά και η κοινωνία καλείται μόνη της να, τουλάχιστον στο πρώτο κύμα του Γολγοθά που είναι να ανέβει, να το πράξει με δικές της δυνάμεις. Μάλιστα. Εσείς θα ζητήσετε επιπλέον μέτρα στήριξης για τους επιχειρηματίες και ειδικά εδώ για τους επιχειρηματίες της περιοχής? Γιατί είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη, είμαστε στην απολιγνητοποίηση όπως είπατε και σίγουρα αυτό φαίνεται, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς αυτό. Ήδη ετοιμάζουμε κάποια δέσμη παρεμβάσεων που θεωρούμε ότι θα είναι προς την κατεύθυνση αυτή, ούτως ώστε να συμμετέχουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να δούμε όλες τις παραμέτρους και φυσικά να πούμε ότι η συνθήκη αυτή, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είναι πρόσφερη και
θα κάνει αρκετό καιρό να εξομαλυνθεί. Οπότε μάλλον απαιτούνται μεγαλύτερης διάρκειας μέτρα και παρεμβάσεις άλλου χαρακτήρα, ώστε ο στόχος και το τελικό αποτέλεσμα να είναι εξοικονόμηση. Γιατί αυτή τη στιγμή όποιος δεν μπορεί να προβεί αυτού του είδους ενέργειες είναι μακροπρόθεσμα, θα το πω, ίσως και βραχυπρόθεσμα, καταδικασμένος. Μάλιστα. Άρα δηλαδή μπορούμε να δούμε επιχειρήσεις της περιοχής μας στο επόμενο διάστημα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και στα έξοδα και με το φόβο δηλαδή να μην δούμε και κάποιες που δεν αντέχουν να βάλουν λουκέτο κιόλας. Προφανώς υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε γρήγορση όλοι, ούτως ώστε οι παρεμβάσεις ή αν θέλετε ακόμα και η ένταση των παρεμβάσεων όταν εντοπίζεται κάποιο ιδιαίτερο είτε τοπικό είτε κλαδικό πρόβλημα να μπορεί να λύνεται, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η κινητικότητα τόσο από επίπεδο κράτους αλλά και όσο από επίπεδο θεσμικών φορέων για να μπορέσει να υπάρχει η απάλυνση και οι δράσεις τις οποίες πραγματικά χρειάζεται ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας. Να πούμε, εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, αυτό είναι αλυσίδα, δεν μπορούμε να το βλέπουμε ούτε μόνο ως επιχειρηματίες, ούτε μόνο ως πολίτες καταναλωτές, οπότε όλο αυτό είναι ένας κοινωνικός αυτοματισμός ο οποίος πρέπει να λειτουργήσει και να μπορέσει να λειτουργήσει. Και βέβαια και όσο μπορούν οι επιχειρηματίες σε αυτή τη φάση θα πρέπει να ενσωματώνουν τουλάχιστον μέρος του κόστους. Αυτό πρέπει να γίνεται γιατί η κοινωνία είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πρέπει όλοι μας να βάλουμε με το μερίδιο που μας αναλογεί την πλάτη σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Η κίνηση εδώ έτσι στα καταστήματα της περιοχής, τι σας λένε οι επιχειρηματίες, υπάρχει κίνηση, έχει μειωθεί πάρα πολύ, δηλαδή ο κόσμος πλέον δεν μπαίνει στα καταστήματα, υπάρχει έτσι μια ανησυχία, τι σας λένε οι επιχειρηματίες? Η κίνηση είναι και ήταν υποτονική από τα Χριστούγεννα και μετά. Η περίοδος των εκτόσεων δεν πήγε όπως ανέμεναν το σύνολο, ας πούμε να το πω έτσι, της αγοράς. Πλέον όλες οι ελπίδες, να το πω έτσι, με την έννοια της προσδοκίας αλλά και της ψυχολογίας, μετατίθενται στη μεταπασχαλινή, θα έλεγα εγώ, ούτε καν στην πασχαλινή περίοδο, και στην καλοκαιρινή και θερινή σεζόν, ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάκαμψη και κάποιο φως στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρέπει όμως εμείς ως Δυτικό Μακεδόνιο να κρατήσουμε ότι εμάς δεν μας ακουμπά τόσο αυτό το κύμα της καλοκαιρινής, θα λέγαμε, έξαρσης και τόνωσης του ΑΕΠ από όλη την δραστηριότητα. Οπότε προφανώς οι παρεμβάσεις που χρειάζονται της Μακεδονίας πρέπει να είναι μεγαλύτερες και με περισσότερο μακρόπνο χαρακτήρα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την παρέμβαση και για την άποψή σας ποια είναι η κατάσταση στους επιχειρηματίες της περιοχής και ας ελπίσουμε να λήξει τόσο το δυνατόν πιο σύντομα. Είστε επιφυλακτικός ότι μπορεί να τραβήξει και περισσότερους μήνες αυτήν η κρίση. Ας ελπίσουμε να τελειώσει όσο δυνατόν πιο σύντομα. Μακάρι να ισχύσει, αλλά οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.